Κύριε Συντεχάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Μπαρδουνιά. Τι κάνετε? Εσάς και ακροατές. Σήμερα καλά. Είμαστε σε αγωνιστικές διαδικασίες. Βεβαίως. Και είναι σε εξέλιξη δυναμική πορεία προς τη Βουλή. Έχει, ξέρετε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ξεκινάει μια κυβέρνηση και πριν καν κλείσει τρεις μήνες βλέπουμε να έχουμε κινητοποίηση. Δεν ξέρω ποια είναι η συμμετοχή του κόσμου στην απεργία. Ωστόσο το γεγονός ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο σε κάποια πράγματα δείχνει ότι έχει περάσει ο μήνας του μέλητος που κάποιοι λένε ότι υπήρχε μέχρι τώρα ή όχι. Κοιτάξτε, καταρχά να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία μπήκε με φόρα για τα καλά, αποφασισμένη να τελειώσει με τις όποιες αντιλαϊκές εκκρεμότητες υπάρχουν. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων είπε το 65% των απαιτήσεών μας δρομολογήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, απομένει το υπόλοιπο 35%. Αυτό λοιπόν κάνει η Νέα Δημοκρατία ως κλασικός εκπρόσωπος της αστικής τάξης στην Ελλάδα, να ξεμπερδέψει με αυτό το 35% προκειμένου να υλοποιήσει τα ιερά και τα όσια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Το 35% κύριε Συντηχάκη εντάσσεται το κομμάτι για τη λειτουργία των σωματείων, για το γεγονός ότι δεν θα ισχύει η κλαδική σύμβαση σε κάποιες επιχειρήσεις που θα δηλώνουν ότι έχουν προβλήματα βιωσιμότητας, ή υπάρχει και κάτι άλλο που μου διαφεύγει εμένα αυτή τη στιγμή? Η Νέα Δημοκρατία πατάει στο χαλί που έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποιώντας όλα τα νομοθετήματα του ΣΥΡΙΖΑ, τα αντιλαϊκά νομοθετήματα, και φυσικά θα συνεχίσει. Είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο όταν πολιτικά επιλέγεις να υπερασπίσεις τα συμφέροντα των λίγων, προφανώς και μάλιστα με μια προοπτική το 2060 με τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, προφανώς καλείσαι να τα υλοποιήσεις. Και όντως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο Σκούπα, περιλαμβάνει αρκετά μαργαριτάρια, αρκετά πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι θέλει να φέρει συντριπτικό πλήγμα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ειδικά στις κλαδικές, δηλαδή να υπερισχύουν οι επιχειρησιακές έναντι των κλαδικών συμβάσεων. Και ταυτόχρονα φυσικά θα φέρει διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται μέσα στο πολυνομοσχέδιο για τον ακόμα πιο ασφιχτικό έλεγχο των συνδικάτων από την εργοδοσία και το κράτος, με το λεγόμενο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Είπε ο κύριος Κούβελας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη λίγο νωρίτερα, γιατί διαφωνούν κάποιοι συνδικαλιστές σε αυτή την προσέγγιση της κυβέρνησης? Είναι κακό να δούμε ποια σωματεία είναι σωματεία και ποια είναι σφραγίδες? Είναι κακό να ξέρουμε πόσοι συμμετέχουν σε ένα σωματείο? Πιστεύει τώρα κανείς τα σοβαρά ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλα τα αστικά κόμματα, ξέρετε, αυτή η διάταξη για το ηλεκτρονικό φακέλωμα πατάει στην απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για το 50-1 ως προϋπόθεση για να πάρει απόφαση. Γι' αυτό πίεζε το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ κυρίως. Στα συνδικάτα. Το ίδιο πιέζει λοιπόν και το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Σου λέει, έκανε στην αρχή, ολοκλήρωσέ το, μην το αφήνεις στη μέση. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν θέλει να το ολοκληρώσει αυτό, που σημαίνει τι? Επιχειρούν σιγή νεκροταφείου στα συνδικάτα. Ξέρουν ότι αυτή η αντιλαϊκή πολιτική, αυτό το αφήγημα των κυβερνήσεων, είτε με Νέα Δημοκρατία είτε με ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. Και ευτυχώς που υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ευτυχώς που υπάρχουν τα ταξικά συνδικάτα, το ΠΑΜΕ, που έχουν μια ταξική κατεύθυνση, αναδεικνύουν, ξεσκεπάζουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν τον κόσμο στον δρόμο, παρά το γεγονός ότι οι συσχετισμοί είναι αρνητικοί στο συνδικαλιστικό κίνημα και γνωρίζουμε, βλέπουμε το ρεσιτάλ υπονόμευσης και απεργοσπασίας από την πλευρά της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕ. Άρα λοιπόν δεν τους έπιασε ο πόνος τώρα για το να κάνουν σωστές και ολοκληρωμένες διαδικασίες στα συνδικάτα. Τα υπονομεύουν. Συνειδητά θέλουν να τα υπονομεύσουν ακριβώς για να υπάρχει σιγή νεκροταφείου. Να μην δηλαδή σηκώνει κεφάλι ο εργαζόμενος και να απαιτεί και να διεκδικεί. Για δείτε τι έγινε με την Thomas Cook. Μάλιστα, ναι. Η κυβέρνηση το πρώτο πράγμα που έκανε και έδειξε πόσο γρήγορα είναι τα αντανακλαστικά της για λογαριασμό πάντα του κεφαλαίου, ενώ δεν είπε κουβέντα για τους εργαζόμενους, για χιλιάδες εργαζόμενους στη χώρα μας
και εκατοντάδες χιλιάδες σε ολόκληρο τον κόσμο, έρχεται τώρα να τους, έρχεται να απαλλάξει τους ξενοδόχους από το τέλος διανομής για τα ξενοδοχεία. Ενώ για τους εργαζόμενους δεν έχει πει κουβέντα. Και όχι μόνο για τους εργαζόμενους στη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι αλυσιδωτές οι συνέπειες που θα υπάρξουν σε μικρούς επιχειρηματίες, σε μικρούς καταλυματίες, και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά γιατί προέρχομαι από την Κρήτη, στην Κρήτη, στη Ρόδο, σε άλλες τουριστικές περιοχές. Που δείχνει δηλαδή ότι η μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη, αυτό που θέλουν να διασφαλίσουν είναι τα κέρδη τους. Ωραία, θα σας πει όμως κάποιος πολίτης, καλοπροαίρετος, κάνατε κριτική, ωραία, δικαίωμά σας. Οι Έλληνες όμως, μόλις τρεις μήνες πριν, είπανε θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία. Τα ξέραμε αυτά, τα είχε πει η Νέα Δημοκρατία, άρα και την ψήφισαν για αυτό το λόγο. Τότε γιατί κάνετε κριτική? Κοιτάξτε, είναι μια ολόκληρη συζήτηση πώς κλήθηκαν οι εργαζόμενοι στις κάλπες με τα διάφορα εκβιαστικά διλήμματα, πώς ο ΣΥΡΙΖΑ που απογοήτευσε με την περίφημη ελπίδα που πούλησε στο λαό από το 2015, ίσως και πιο μπροστά, με την ελπίδα που πούλησε. Εντάξει, αν μου επιτρέπετε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν απογοήτευσε, διότι είχε πάρει 36 το 2015, έχει πάρει 32 τώρα, δηλαδή 5 χρόνια σκληρές λιτότητας να χάσει 4 μονάδες. Κοιτάξτε, είναι μεγάλη επιτυχία. Ναι, το πολιτικό σύστημα έχει την ικανότητα, και μάλιστα σε συνθήκες που το κίνημα γενικότερα είναι σε υποχώρηση, να εκλοβίζει λαϊκές δυνάμεις σε μια λογική του εφικτού. Εφικτό δηλαδή τι είναι? Είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ πούλησε αυτή την ελπίδα, την καταγκρέμνησε, άρα λοιπόν να πάμε στη Νέα Δημοκρατία σε μια λογική εφικτού, μπας και αλλάξουν τα πράγματα. Εντάξει, το ΚΚΕ προειδοποίησε το λαό και προεκλογικά και μετεκλογικά, είπε ότι θα παίξει ένα ρόλο ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης, αυτό το κάνει πράξη και με τη σημερινή δυναμική κινητοποίηση, την απεριακή κινητοποίηση και τη δυναμική πορεία που είναι σε εξέλιξη. Κύριε Συντηγάκη, το ΠΑΜΕ πάντοτε είχε την ικανότητα να οργανώνει και να κάνει δυναμικές κινητοποίησεις. Το ερώτημα είναι, εκτός ΠΑΜΕ, για να φτάσει γίνεται σε μια κινητοποίηση, σε μια απεργία, σημαίνει ότι έχει γίνει μια προεργασία έξω από τις πύλες των εργοστασίων. Για παράδειγμα, έχετε λιμάνια, στοιχεία εσείς για το ύψος συμμετοχής στην απεργία? Αυτό που μπορώ να σας πω, δεν ξέρω τώρα τα ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή. Προφανώς θα δοθούν στη δημοσιότητα. Ξέρω για παράδειγμα ότι στα λιμάνια το 100% είναι σε πλήρη ετοιμότητα, είναι σε απεργία. Και σε πολλούς άλλους εργασιακούς χώρους. Προφανώς χρειάζονται να γίνουν ακόμα περισσότερα βήματα. Σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν οι συσχετισμοί στο συνδικαλιστικό κίνημα, στα ανώτερα όργανα, από τη ΓΕΣΕ, Ομοσπονδία, σε εργατικά κέντρα. Ευτυχώς το ΠΑΜΕ έχει ακολουθήσει μια τέτοια πορεία, μια τέτοια τακτική, όπου δεκάδες, εκατοντάδες συνδικάτα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες έχουν απορρίψει αυτή τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕ που βάζει εμπόδια στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος, που έχουν συμβιβαστεί πλήρως απόλυτα με το κεφάλαιο, με τους σύνδεσμους λίγων μηχάνων και τις κυβερνήσεις. Κατά συνέπεια, αυτό που καλεί το ΚΚΕ τον κόσμο είναι ότι δεν χρειάζεται καμία αναμονή, καμία προσμονή από τη Νέα Δημοκρατία ή από το ΣΥΡΙΖΑ να τους απορρίψει και τους δύο, να απορρίψει τα αστικά κόμματα συνολικά και να ακολουθήσει το δικό του δρόμο διεκδικώντας αυτό που πρέπει να διεκδικήσει. Τα αυτονόητα δηλαδή. Σε τελική ανάλυση τι είναι? Να διεκδικήσει μισθούς, να επανέλθουν οι κρατικές συμβάσεις για όλους τους εργαζόμενους, μόνιμη και σταθερή δουλειά, να αυξηθούν οι συντάξεις, να καταργηθούν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι. Να σηκωθεί ένα τείχος προστασίας στις λαϊκές κατοικίες. Αυτό είναι, αλλά απαιτεί κοινωνική συμμαχία. Οι μισθωτοί εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, καλλιτέχνες, επιστήμονες, στον χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που κλείτονται σήμερα πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Κύριε Συντηγάκη, δυστυχώς, επειδή και τα ραδιόφωνα και η ΕΣΥΑ συμμετέχει από τις 12 στη μετρίωρη στάση εργασίας στη σημερινή 24ωρη, εμείς πρέπει να τελειώσουμε για να πάμε στις διαφημίσεις και να κλείσουμε. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε αρκετές φορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή καλά. Γεια σας. Γεια σας.